Καλησπέρα φίλοι μου από Θεσσαλονίκη και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα όρια και θα δούμε λίγο τη σοφία των ορίων και πώς να είμαστε ευτυχισμένοι με την ε, όποια πραγματικότητα διανύουμε ακόμα κι αν δεν μπορούμε φίλοι μου να αλλάξουμε την πραγματικότητα μιας κατάστασης, μπορούμε να επιλέξουμε την αντίδρασή μας σε αυτήν. Και τι εννοώ. Πολλές φορές ε, όλοι μας, λίγο έως πολύ, Έχουμε ακούσει, έχουμε μιλήσει με δικούς μας ανθρώπους και να λένε ότι δεν αντέχω άλλο πια, έχω χάσει την υπομονή μου, ε, προτείνω στο εργασιακό μου περιβάλλον κάποιες νέες ιδέες, αλλά ε, βρίσκω τείχο κατά κάποιο τρόπο. Παρόλο που έχω μεγάλη εμπειρία, συνεχώς αντικρούν, τις ε, όποιες προτάσεις μου ε, τι θα μπορούσα να κάνω πως θα μπορούσα να χειριστώ αυτούς τους ε, ανθρώπους δεν είναι πολύ ενοχλητικό όταν εμείς είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε το καλύτερο αλλά οι υπόλοιποι αρνούνται να συμπλέψουν με τις δικές μας ιδέες, με τις δικές μας απόψεις. Όσο περισσότερο αντιδρούν αυτοί, τόσο περισσότερο πιέζουμε εμείς. Και όσο περισσότερο πιέζουμε εμείς, τόσο περισσότερο αντιδρούν αυτοί. Άρα που οδηγούμαστε σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο δρόμος Φίλοι μου, δεν οδηγεί πουθενά. Ανεξάρτητα από το πόσο δίκιο νομίζεις ότι έχεις και το πόσο παραπλανημένη είναι η άλλη πλευρά, όταν πιάνεις τον εαυτό σου να αμήνεται, το, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Σταμάτα. Μην κάνεις τίποτα κάτι δεν λειτουργεί καλά. Και μέχρι να βρεις μια νέα προσέγγιση, το να επιμένεις στην όποια άποψή σου, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Αγαπημένοι μου φίλοι, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Ε, αποδεχτείτε την πραγματικότητα της κατάστασης ότι δεν μπορείτε δηλαδή να συμφωνήσετε ε, δεν α, θα μπορούσε να πει τώρα κάποιος μα δεν είναι στη φύση μου να κάθομαι πίσω και να μην κάνω τίποτα και ε, ε, εγώ έχω ε, φρέσκες ιδέες τις οποίες ε, ε, ως άνθρωπος μου αρέσει να ενθαρρύνω, να προτείνω, να οργανώνω, να, να, να. Αν μείνει ακίνητος, ακίνητη, αποφεύγοντας να βιαστείς και να ξεκαθαρίσεις το μπέρδευμα, η κατάσταση πιθανόν να φτάσει σε ένα δικό της συμπέρασμα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ακολουθώντας αυτή την τακτική, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έτσι κρατάς μια παθητική στάση και ακολουθώντας μια παθητική στάση μπορεί να επιφέρει άλλου είδους ευλαβερές συνέπειες. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εάν ένα κτίριο καταραίει, μην περιμένεις έγκριση για να το εγκαταλείψεις. Όμως συνήθως στη ζωή δεν βρισκόμαστε σε τόσο επίγουσες καταστάσεις. Η αποδοχή της πραγματικότητας ε, της στιγμής είναι ένα εύλογο σημείο εκκίνησης για την αλλαγή. Μόνο... Όταν ξέρουμε πού είμαστε, μπορούμε να δούμε πού να πάμε. Πολλοί άνθρωποι έχουν την παραπλανητική άποψη, ε, αυτό που σας είπα και πριν, ότι αν αποδεχτούν τα πράγματα όσα έχουν, είναι σαν να παραδέχονται κατά κάποιο τρόπο την, την ήττα τους. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από τη διαδικασία ε, της αποδοχής. Όταν να αναγνωρίζεις ε, ολοκληρωτικά μία κατάσταση, είσαι ελεύθερος να την κρίνεις και να πάρεις σχετικές Αποφάσεις. Ε, δεν δείχνει κάτι τέτοιο μια μυρολατρική στάση ζωής. Η μυρολατρία είναι ο τρόπος των τεμπέλιδων να αποδέχονται το αναπόφευκτο, ε, γράφει η μυθιστοριογράφος Νάταλι Κλίνφορντ Μπάρνι, ο τολμηρός άνθρωπος βλέπει το αναπόφευκτο ως πρόκληση. Πώς μπορώ να έχω μια καλή ζωή μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς. Στο βιβλίο της A Revolution in Kindness, η Ανίτα Ρόδικ, μας συστήνει τον Χέρμαν Γόλες. Θα σας πω ποιος είναι αυτός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτεί ποινή φυλάκιση, ισόβιας φυλάκησης, σε ένα φημισμένο για την σκληρότητά του σοφρονιστικό ίδρυμα στη Λουιζιάννα και συγκεκριμένα σε μια μονάδα υψίστης ασφαλείας όπου οι κρατούμενοι διαρκώς επιτίθενται ο ένας τον άλλο σωματικά και λεκτικά. Ο Γόλες τι έκανε. Στην προσπάθειά του να βρει έναν τρόπο να εξομαλύνει την ένταση, είχε μία ιδέα. Οργάνωσε ένα τουρνουά σκάκι. Οι κρατούμενοι μπορούσαν να συμμετέχουν ενώ βρίσκονταν στα κελιά τους. Τι έκαναν. Κατασκεύασαν αυτοσχέδια σκακέρες από, χαρ... από χαρτί και καθώς κάθε ζευγάρι παικτών ανακοίνωνε τις κινήσεις του, οι άλλοι δύο συνέχιζαν ανάλογα στη δική τους αυτοσχέδια σκακέρα. Το αποτέλεσμα σας πληροφορώ ήταν θαυματουργό. Η εχθρότητα. Ανάμεσά τους διαλύθηκε μέσα στο φιλικό συναγωνισμό και απορκισμένοι οι εχθροί που ήταν άρχισαν να μιλούν. Είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι τη λύση την έδωσε ένας κρατούμενος, ένας από αυτούς και όχι η διοίκηση των φυλακών. Άρα που καταλήγουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν δυνατότητες ακόμα και στην πιο ομή πραγματικότητα μπορούν να βρουν την ευτυχία οπουδήποτε. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον και το σημερινό vlog. Αν σας άρεσε, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας γραφτείτε στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι νέες ειδοποιήσεις. Να είστε καλά!